Ψυχολογικού Τμήματος Παιδών των Νοσοκομείων Αγία Σοφία και Αγλαΐας Κυριακού. Καταδικάζουμε τόσο τη σημερινή όσο και τις προηγούμενες κυβερνήσεις που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο άνοιξαν τον δρόμο για τη μετατροπή ολόκληρων νοσοκομείων ή τμήματων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επιτρέποντας σε επιχειρηματίες όπως ο Βαρδινογιάννης να γεμίζουν τις τσέπες τους με τον πόνο μας. Τώρα η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να βάλει τα φόπλακα σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και σημαντικά τμήματα του παιδών, όπως είναι το παιδαγωγικό, που φροντίζει χιλιάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τόσο πολύ νοιάζονται για τα παιδιά μας, ντροπή τους. Όταν μια κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί την περίθαλψη παιδιών που αποτελούν το μέλλον μιας χώρας, δείχνει καθαρά το μίσος της απέναντι στον άνθρωπο, φαίνεται καθαρά η σαπίλα του συστήματος που ζούμε. Στο παιδί με καρκίνο επιχειρηματίες της υγείας βλέπουν έναν πελάτη. Εμείς, οι δάσκαλοι, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάρουν πίσω αυτό το απαράδεκτο, ανήθικο νομοσχέδιο, υπερασπίζοντας το δικαίωμα όλων των παιδιών για δωρεάν δημόσια και πλήρη περίθαλψη, για να μην μείνει καμία οικογένεια μόνη της και κανένα παιδί απροστάτευτο.